Σε 60.912 ανέρχονται οι δικαιούχοι που θα πάρουν την πρώτη δόση της εξισοδικής αποζημίωσης του 2013, η οποία ανέρχεται στα 73 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό καθορίζουν οι δύο σχετικές αποφάσεις που υπογράφουν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Καρασμάνης και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μόσχος Κορασίδης. Πιο συγκεκριμένα με βάση τις σχετικές αποφάσεις πιστώθηκαν τα ανάλογα ποσά σε 25.999 δικαιούχους αγρότες για το μέτρο 212 και σε 34.913 δικαιούχους για το μέτρο 211. Να σημειωθεί ότι οι σχετικέ λίστε βρίσκονται ήδη στα χέρια τη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξη και των αρμοδίων του ΟΠΚΠ. Πάντω, παρόλε τι ανακοινώσει που κάνει η ηγεσία του ΟΠΕΚΕΠ και ο αντιπρόεδρο τη Αλέκο Σοφίδη, τα χρήματα από την εξισωτική αποζημίωση οι δικαιούχοι κτηνοτρόφοι μα τα περιμένουν από το περασμένο Πάσχα. Στη συνέχεια του είπαν για τα τέλη Ιουλίου, αρχέ Αυγούστου και τώρα του ξαναυπόσχονται ότι θα τα δώσουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Λε και του κάνουν και καμιά χάρη. Θεωρώ τέλο ότι οι δικαιούχοι κτηνοτρόφοι όλη τη χώρα έχουν το επίπεδο και τη στοιχειώδη νοημοσύνη για να βγάλουν τα συμπεράσματά τους και ας επιχειρούν κάποιοι να θέλουν να βγουν και από πάνω. Τη λήψη έκτακτων μέτρων για την κρίση που εκδηλώθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της παραγωγής ροδακίνων εκταρινιών, με κύριο χαρακτηριστικό τη σημαντική πτώση των τιμών, εισηγούνται με κοινή τους επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τέσσερα Υπουργεία Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ελλάδας, Γαλλίας, Ισπανίας, Ιταλίας, όπως αναφέρει το έγκυρο την πρωτοβουλία για την ενέργεια αυτή ανέλαβε ο Έλληνα Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη Γιώργο Καρασμάνη, ο οποίο είχε επαφέ αρχικά με τον Κοινοτικό Επίτροπο Γεωργία Ντατσιάν Τσιόλο και στη συνέχεια με του ομολόγου του από την Ιταλία, την Ισπανία και την Ιταλία. Επιστέγασμα των επαφών του Έλληνα Υπουργού ήταν να σχηματιστεί η Συμμαχία των Τεσσάρων Αντιπροσωπευτικότερων Χωρών τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην παραγωγή ροδακίνων και νεκταρινιών. Και να αποσταλεί κοινό υπόμνημα προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αίτημα να ενεργοποιηθεί άμεσα η σχετική ρήτρα που προβλέπει ο Κανονισμό 1308 του 2013 για την εφαρμογή ειδικών μέτρων κατά τη διατάραξη τη αγορά με καθορισμένη διάρκεια. Στο υπόμνημα, το οποίο κατατέθηκε, γίνεται τεκμηριωμένη αναφορά στου λόγου που δημιουργούν το πρόβλημα τιμών στην κοινοτική παραγωγή ροδακίνων νεκταρινιών και κυρίω στον εξαγωγικό κλάδο ενώ τονίζεται χαρακτηριστικά και με συγκεκριμένα στοιχεία πως οι χαμηλέ τιμέ που παρατηρούνται στο στάδιο της αποστολής σε ορισμένε περιπτώσεις δεν καλύπτουν το κόστος παραγωγής. Παράλληλα, οι τέσσερις Υπουργοί επικαλούνται και την ενδιάμεση έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιολόγηση των μέτρων στήριξης που προβλέφθηκαν στην τελευταία αναθεώρηση της ΚΟΑ προκυπευτικών το 2008. Επισημένοντας μεταξύ των άλλων ότι το επίπεδο της κοινοτικής στήριξης που προβλέπεται για τις δράσεις των αποσύρσεων καθορισμένο με 13,40 ευρώ ανά 100 κιλά είναι πολύ χαμηλό, ενώ η δωρεάν διανομή με κοινοτική στήριξη 26,90 ευρώ ανά 100 κιλά μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα σε συγκεκριμένα όρια, καθώς οι φιλανθρωπικές οργανώσεις δεν διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή, ψυγεία, αποθηκευτικούς χώρους κλπ. για να χειριστούν μεγάλες ποσότητες τη δυνατότητα να ασφαλίζονται στον ΟΓΑ για χρονικό διάστημα. Ενό διμήνου θα έχουν οι μετακλητοί αλλιεργάτε που θα προσληφθούν από την 1η Ιουνίου 2014. Αυτό επισημαίνει εξαιρετικά επίγον έγγραφο τη διοίκηση του οργανισμού, το οποίο τονίζει επίση ότι η προκαταβολή για την κατηγορία αυτή των εργαζομένων θα περιλαμβάνει ένα δίμηνο εργασία και όχι ένα εξάμηνο όπω ίσχυε ως τις 31 Μαΐου 2014 σε ό,τι αφορά το βιβλιάριο υγεία, θα χορηγείται στου μετακλητού αλλιεργάτε μετά την προκαταβολή των ασφαλιστικών εισφορών ενό διμήνου, με διάρκεια ισχύω στο σύνολο του χρόνου μετάκληση. Για τη χορήγηση βιβλιαρίου υγεία, απαραίτητη προπόθεση είναι οι εργοδότε να έχουν υποβάλει σχετική αίτηση στον ΟΓΑ μαζί με τα απαντούμενα δικαιολογητικά για την υπογραφή των ιδίων, όσο και των μετακλητών αλλιεργατών που απασχολούν. Η Κοινοπραξία Αγροτικών Καπνικών Συντερισμών Πιερίας, σαν πιστοποιημένος από το κράτος φορέας διαχείρισης του ΩΣΔΕ, ενημερώνει όσους αγρότες δεν έχουν ακόμα καταθέσει τη δήλωση του ΩΣΔΕ πως η καταληκτική ημερομηνία είναι τελικά μέχρι και αύριο Παρασκευή 8 Αυγούστου 2014 στις 5 το απόγευμα. Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου και του ΟΠΚΠ, καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή πέραν της ημερομηνίας αυτής. Γι' αυτό καλούνται όσοι για οποιοδήποτε λόγο δεν υπέβαλαν να απευθυνθούν στο φορέα που εξουσιοδότησαν για την υποβολή της αίτηση, Όσοι εξουσιοδότησαν την κοινοπραξία αγροτικών καπνικών συντερισμών μπορούν να απευθυνθούν σε ένα από τα κέντρα εξυπηρέτησης στην Κατερίνη. Παναγία Σουμελά, Τέρμα, τηλέφωνο 23510-31431. Στο Λόφο, στο τηλέφωνο 23510-98688. Στο Μοσκοπόταμο στο τηλέφωνο 23510 93544 και στο Αιγίνιο στο τηλέφωνο 23530 22110.